Βρισκόμαστε στο μεζεδοπολείο Μπουμπού, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ταβέρνα? Είναι ο Μάριος Πρίαμος. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ που ήρθες. Αν και καλώς ήρθατε με κρασάκι, όπως βλέπεις, να κάνουμε μια cheers. Cheers για το καλό. Για το καλό, και μιας και έρχονται γιορτές, να ευχηθούμε και σε όλον τον κόσμο που μας βλέπει υγεία, καλές γιορτές. Και θα χαρούμε να τους δούμε στην Μπουμπού. Λοιπόν, έχω δει ένα υπέροχο story που έχεις αναρτήσει και έχεις πει ότι ο κόσμος σε ρωτάει γιατί η Μπουμπού έχει μπου και μπου έχει έναν τόνο και στην πρώτη μπου και στο δεύτερο μπου. Τι γίνεται? Ναι, υπό κανονικές συνθήκες δεν τονίζονται, όμως εμείς για λόγους αισθητικής, δημιουργώντας το λογότυπο μας, αν μπορούμε να το πούμε, είδαμε ότι ταιριάζει. Και δεύτερο είναι ακριβώς αυτό που με ρώτησες, ότι ο κόσμος ρωτά, αφού δεν τονίζεται μπουμπού, γιατί έβαλαν τόνους? Άρα σχολιάζεται, άρα είναι ένα καλό παιχνίδι marketing. Άρα για λόγους αισθητικής και για λόγους του να συζητηθεί γιατί μπήκαν τόνοι πάνω στην μπουμπού. Θέλαμε κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε ίσως στην καθημερινότητά μας. Είναι μια λέξη μπουμπού η οποία σου φέρνει εφορία. Κάποιοι μπορούν να λένε τα παιδιά τους, τις κόρες τους, τη γυναίκα τους, το οτιδήποτε. Τα γατάκια τους. Τα γατάκια τους, ναι, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιεί ο κόσμος γενικά στην καθημερινότητα τους. Είναι έτσι μια όμορφη λέξη. Άρα αποφασίσαμε να δώσουμε αυτήν την νότα, λέγοντάς το, ίσως να σου φέρνει ή στον καθένα να φέρνει τις δικές του σκέψεις, μνήμες. Έχω δει και στη σελίδα της Μπουμπού ότι θα κάνετε και live. Ναι, αυτό που εντάξαμε στο μαγαζίν είναι τα live, τα οποία βλέπουμε ότι ο κόσμος ακολουθεί πιστά και γενικότερα θα μπορούσα να πω ότι είναι και ένα trend της εποχής, τέτοια μέρη με live μουσική, δηλαδή ο κόσμος δείχνει ότι αγαπά και τους εγχώριους καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθούμε και αυτές τις προσπάθειες των παιδιών. Και αγαπά το live, διασκεδάζει πραγματικά. Λοιπόν, Μαρία Μαντρό, έχω δύο ερωτήματα. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, εάν το σκεφτώσουν όλο αυτό το εγχείρημα από τότε που ήσουν στο Survivor, και το δεύτερο, ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού και γιατί ο κόσμος να προτιμήσει να έρθει εδώ στην Μπουμπού και να μην πάει κάπου αλλού, για παράδειγμα? Τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί? Λοιπόν, πάμε για την πρώτη σου ερώτηση, που είναι αν σκεφτόμουν όταν ήμουν στο παιχνίδι για κάτι τέτοιο. Γενικά ο χώρος της εστίασης είναι ένας χώρος ο οποίος εργαζόμουν πάρα πολλά χρόνια πριν Survivor εποχές, πριν το 17. Είναι ένας χώρος ο οποίος και σαν φοιτητής και μετέπειτα, μια σκή σχολείων καθηγητής μου έκλεινε το χειμώνα, εργαζόμουν σε χώρους εστίασης σε πάρα πολλά διαφορετικά πόστα. Μετά είσαι πάρα πολλά χρόνια ο χώρος της εστίασης, τον γνωρίζω αρκετά καλά. Και ήταν κάτι το οποίο είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι κάποια στιγμή ίσως να γίνει κάτι. Βρέθηκε η ευκαιρία με τους κατάλληλους συνεργάτες και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα με αυτούς τους ανθρώπους να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί δεν είναι εύκολη κίνηση, έχει ευθύνες. Και το άλλο σου ερωτήμα, στο τι ξεχωριστό speciality έχουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι αυτό που σου είπα, ότι διαφοροποιείται εντελώς από μια ταβέρνα. Σερβίρεται εντελώς διαφορετικά το θέμα φαγητού, ζεστό, και όλα τα κρεατικά πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα ξύλα, τα οποία εφτιάξαμε για να σερβίρεται όλος ο μεζές πάνω στο συγκεκριμένο ξύλο. Έναν εντελώς διαφορετικό κομμάτι προσέγγισης του πώς τρώει κάποιος μεζέδες. Και σίγουρα το αγαπημένο πιάτο της Μπουμπούς, φιστέικ, έτσι το ονομάσαμε, είναι κάτι το οποίο και θα αρέσει σαν ιδέα και θα γελάσουμε πάρα πολύ πίσω από το σερβίρισμα, το όταν βλέπει ο κόσμος τι πραγματικά είναι αυτό το φιστέικ. Γιατί το έχω βάλει στα social media και με ρωτούν τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ερχόμενος ο κόσμος εδώ θα δει τι είναι το φιστέικ. Λοιπόν.